Σήμερα θα παρουσιάσουμε μια νέα γεννήτρια συχνοτήτων για ραδοσκοπικά όργανα, εκρεμές και βέργες. Η συγκεκριμένη γεννήτρια έχει πολλές επιλογές αναζήτησης και με διάφορους τρόπους, με δύο συχνότητες. Η συγκεκριμένη γεννήτρια έχει η πρώτη αναζήτηση, είναι το χρυσό. Μπορούμε να ζητήσουμε όλα τα αντικείμενα που είναι χρυσό, από χρυσό. Η δεύτερη αναζήτηση είναι για ασημένια αντικείμενα. Η τρίτη αναζήτηση είναι για χάλκινα, η τέταρτη είναι για μπροζέ, δηλαδή κάλικες και οτιδήποτε έχει να κάνει με το ορίχαλκο, και η τρίτη είναι για κενό. Σε πρώτη φάση ενώνουμε το ραδοσκοπικό όργανο πάνω στη γεννήτρια. Όταν χρησιμοποιούμε μονή βέργα, βάζουμε μία βέργα, την κόκκινη. Βάζουμε τη μία ακίδα στη μονή βέργα. Επιλέγουμε το μέταλλο που θέλουμε να εντοπίσουμε, όπως είναι εδώ ο χρυσός που επέλεξα εγώ, και πατάμε με ποιο τρόπο θέλουμε να αναζητήσουμε. Η συγκεκριμένη γεννήτρια έχει δύο τρόπους. Έχει δύο διαφορετικές συχνότητες, δηλαδή κινείται σε δύο πάντες συχνοτήτων. Επιλέγουμε λοιπόν την πρώτη πάντα συχνοτήτων και αρχίζουμε την αναζήτηση. Θα δούμε ότι η γεννήτρια συχνοτήτων αρχίζει και παράγει κυματομορφή στην οθόνη της. Δηλαδή αρχίζει πλέον και μεταβιβάζει τα σήματα πάνω στη βέργα και το κάνει ένα ανιχνευτή αποστάσεων. Φεύγει από τις συνθήκες ραδοσκοπίας και το κάνουμε πιο πολύ σαν ανιχνευτή αποστάσεων. Αφού κάνουμε την έρευνά μας και εντοπίσουμε το σημείο 0, τότε αν θέλουμε για επιβεβαίωση μπορούμε να σταματήσουμε την πρώτη συχνότητα και να επιλέξουμε τη δεύτερη. Και βλέπουμε ότι η κυματομορφή αλλάζει, γιατί είναι ένας διαφορετικός τύπος συχνότητας στην αναζήτηση. Αν και στους δύο τρόπους αναζήτησης δούμε ότι εντοπίσουμε στο ίδιο σημείο, τότε ο στόχος μας επιβεβαιώνεται και προχωράμε στη διαδικασία της ανακάλυψης.